όλα. Και αυτά από μένα. Τι μπουστάρισμα είναι αυτό! Με το νέο Bet Builder Boost θα πάθεις Novibet. Γιατί αυξάνεις την απόδοση του Bet Builder έως και 30%. Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε λοιπόν στον αγώνα μεταξύ της ομάδας των Team DK και των Flats. Με τις μαύρες εμφανίσεις, οι Flats. Να το πούμε καλύτερα, όπως το συμπτώ θα έπρεπε, αφού είναι με λατινικούς χαρακτήρες, Flats. Θα προσθούμε σε διαφορετικό. Η ομάδα των... η DK Team. Ένας λύσος ομάδες που μας βολεύουν, το συμπτώ να το πούμε σωστά. Με την έννοια ότι θα είναι διαφορετικά τα... το άθρο πρέπει να τοποθετήσουμε. Αυτή είναι η μικρή δυσκολία. Γιατί θα... γιατί είναι κανονικά η την DK χωρίς η ομάδα. Είναι από τις εντοσικών δυσκολίες που έχουμε. Να δούμε πώς θα το αποκριθούμε. Και εμείς, γιατί για μας δεν είναι κάτι εύκολο, πρέπει να το γνωρίζετε. Όπου δεν απαράξει το καιρό. Όταν σχολιάζουμε την DK, τα λέμε σωστά, θα είναι κάτι τέτοιο. Από την μήνα μας παρεξηγήσετε και εμάς. Στα πολύ πολύ γρήγορα αυτά, ο αγώνας είναι για την Master. Είναι ο τρίτος αγώνας που παίζει την DK. Όσο έχει περίπτωση να ξεκινήσουμε από αυτούς, χωρίς ήττα. Σε προηγούμενους αγώνες πιάσαν τον Αχίαλος Legends με 77-121 και Μιλγυράκι Μπάξ με 85-47, ενώ στην αντίπερα, ενώ στην κύπελλο πιάσαν και τον Σιάτ Σουπερφόνια με 53-76, μια ομάδα η οποία είναι αρκετά δυνατή σε επιθετικό κομμάτι. Είναι μια ομάδα η οποία σκοράρει πάρα πολύ και ξέρει κάποια καλή άμυνα. Στην αντίπερα η Flats είναι ο τρίτος αγώνας επίσης. Έχουν μία νίκη που τον δεν έχει προηγούμενο σκι με 54-50 και έχει ήταν τους φαβορίτες με 66-72. Δύο οριακά παιχνίδια για την ομάδα των Flats BC. Αυτά θα πω πάρα πολύ γρήγορα για να έχουμε την γενική ιδέα. Για να περάσουμε και στον αγώνα, προς το παρόν έχει περάσει το πρώτο 1,5 λεπτό η ομάδα των Team DK είναι μπροστά με 2-1, χαμηλό το σκορ προς το παρόν. Θα δούμε αν θα μπορέσει να αλλάξει κάποια, πόσο γρήγορα θα μπορέσει να αλλάξει αυτό. Είχαν την κατοχή, αλλά ο Μπέρμπερις βγήκε εκτός. Το αποτέλεσμα να μην ολοκληρωθεί η δεύτερη επίσης και υπήρχε το rebound. Από την άλλη τώρα, η ομάδα της Flat είναι στην κατοχή και θα πάρει το προβάδισμα αυτή τη φορά, θα περαστεί. Θα κάνει το περάσει 2-3 και γίνει και άμεσα η απάντηση από τα χέρια του Στεψιανού. Δεν κρατάει πολύ ώρα μπροστά η ομάδα των Flat. Είναι επίθεση τώρα, πολύ δυναμική άμυνα με αποτέλεσμα κιόλας, οπότε δεν υπάρχει το καλάθι. Αλλά υπάρχει μια αντίπερα από τα χέρια του Ανδρέα Δημητριάδη. Ανεβάζει διαφορά στους 4. 7-3 το σκορ και το κλέψιμο από τον Στεψιανό. Και εδώ καλάθε το θηρίο, όπως τον αποκαλούν της ομάδας των Team DK. Θα δούμε εδώ και πέρα τι έχει να συμβεί. Είπαμε, Team DK είναι η ομάδα που σκοράρει πάρα πολύ, έχει ένα γρήγορο ρυθμό. Θεωρείται από τα πρώτα φαβορί για άνοδο στην Elite. Και τώρα έχουμε τις δύο βολές του Δημητριάδη. Συγγνώμη, Δημητριάδης Κυριακίδης. Έχω
μαζέψει το νούμερο, γιατί μου έχει δοθεί δημητριά της 92 και Κυριακή της 22. Μοιάζουν πάρα πολύ στο τρόπο γραφής, με συγχωρείς για αυτό το λάθος. Τώρα για να δούμε αν η ομάδα του Νοφλάτς θα μπορέσει να κάνει κάτι. Έχουμε την επιτυχημένη άμυνα του Μπερμπέρι. Πάσα στον Σεψιανό, θα κατηθεί. Για να κόπει και η προσπάθεια του Ντάου Κιγκίδη. Δικαίει για τρεις, δεν μπορεί να σου πιστεί εδώ πέρα. Κούζωσε την μπάλα. Το σουτ από μεσιά πως χωρίς επιτυχία. Την άλλη, Στεφιάνος, Βάρος Στεφάνη. Έχει με σχολείο το rebound, θα πάρθει. Μπάλα με καλάθι και φα. Όχι, δεν θα μετρήσει το καλάθι, θα δω φάλλου χαμηλά. Οπότε έχει ως αποτέλεσμα να μην μετράει το καλάθι. Τον Κλάτς. Ο Κλάτς δεν θα έρθει σε πρώτο ούτε σε δεύτερο από τον Κίδη. Θα έρθει στην αντίπερα όμως από την ομάδα των Team DK. Στους Flats, οι οποίοι θέλουν να μειώσουν για φαγητά σύνδεσα μέσα στο 13-3. Πολύ ωραία κίνηση και το καλάθι το οποίο θα έρθει. Να δούμε τώρα την επίθεση της Team DK. Ο Ζούνογλου, Μπερμπέρης, Σεφιανός για τρεις, το παίρνει το γήπεδο. Πολύ έχει προφόρεια. Το καλάθι δεν θα έρθει. Σεφιανός από απόσταση, μπάλα Στεφάνη, δεν θα μπορέσει να ψηθεί διαφορά. Αντιγωνία για τρεις, μπάλα δεν θα καταλήξει κάπου, δεν παίρνει, πατάει εκτός. Αλλαγές και για τις δύο πλευρές. Χέρια του Καμπούρη. Θα τη στραφεί ξανά. Καμπούρης για τρεις. Έστω φως. Κατεβάζουν τη διαφορά οι Flats. 3-34 για το τέλος της πρώτης περίοδου. Θα υπάρξει απάντηση εδώ σε πιανό. Όχι, δεν μπορεί να σκοράρει. Και έχουμε βήματα για να μπορέσει η Flats να κάνει την επίθεσή της. Γόρη πάσα έστωχε στα χέρια του Ρατόπουλου, θα κρατήσει και θα σκοράρει, ανεβαίνει για φάση 10 ξανά, 18-8. Ξανάρχει την μπάλα. Το κλέψιμο δεν θα ολοκληρωθεί. Του κίνησε το καλάθι.
ανησυχία στην επίθεση από τον Δημητριάδη, αλλά βγαίνει εκτός τους χλάτς, πήγαν άλλες δύο αλλαγές. Χλάτς στην επίθεση. Κυκλοφορία. Θα δούμε ποιος θα πάρει το σουτ. Τόσο από τον Φιδιάκη χωρίς αποτέλεσμα. Φιδιάκη συγχωρείτε. Αλλά και συνέχεια η επίθεση της Team DK και αυτή σε ίδιο αποτέλεσμα. Βασικά χωρίς αποτέλεσμα. Σάρις με την μπάλα. Το σουτ έστωχα να μειωθεί διαφορά στους 6 18-12. Μέχρι μέσα το καλάθι τον Ούζου. Πάσα θα κοπεί εδώ πέρα. Ευκαιρία την DK να κάνει τον εμφυδιασμό. Στεφιανός θα πατήσει το χειρόφρενο. Θα το πάρει. Συντάγουμε σε απόσταση με πίεση Αλέστοχα του Ρατόπουλου. 1 και 10 για το τέλος της πρώτης. Και του Σαρή μπάλα. Δεν υπάρχει επιτυχημένη πίεση. Σουτ για 3, Στεφιανός. Είναι αυτός που θα ανεβάσει και άλλη τη διαφορά. Σαρίς. Παραδίδει. Θα γίνει, δεν θα γίνει ο κλέψιμο του. Θα χάσει Πιτρικάκης. Και φάουλ που γίνεται από τον Αλεξανδράκη. Τρίτο ομαδικό. Με την επίθεση των Team DK. Σε ψιανός την μπάλα, πάει μέχρι μέσα, να σκοράρει. Rebound θετικό και foul που κάνει από την Ριακάκης από ό,τι καταλαβαίνω. Στον Στεφιανό, τον οδηγεί στη γραμμή των βολών. Και 26-12, 14-4. Μπάλα στο κεφάλι του Κυριακίδη. 6,4. Να δούμε αν θα πάρει γρήγορα επίθεση. Του φάουλ Κυριακίδης. Το σούντε θα βγαίνει το καμπούρι. Στη λήξη χωρίς επιτυχία και τέλος περίοδου 26-12 για την ομάδα της Team DK. Επιστροφή για την δεύτερη περίοδο. Διαφορά που ανέπτυξε η ομάδα της η Team DK είναι αρεστή, είναι στο 26-12. Μέχρι μέσα Γούνης δεν μπορεί να σκοράρει. Το κλέψιμο τον Ρατόπλο και διαφορετικό. Από τον
Δευτερικό από τον Κωνσταντινάκη. Βολές που θα εκτέλεσαν τον Ρατόπουλο. Πρώτη βολή εσοχή. Δύο στις δύο, ανεβαίνει διαφορά κι άλλο. Τέρσο! Και επαναφορά, η μπάλα παραμένει στην Team DK. Ρατόπουλος θα σκοράρει. Θα ανεβάσει και το προσωπικό του σκορ. Η επίθεση της ομάδας των Χλάτ. Στα αρίσια εδώ δεν μπορεί να σκοράρει. Ζούνης περνάει. Πάντα δεν κάνει το χατήρι. Μέχρι μέσα. Χωρίς αποτέλεσμα ο Αλεξανδράκης. Μεβαίνει Δημητριάδης. Χωρίς καλάθι. Ανεβαίνει διάφορα στους 18-30-12. Και το καλάθι το οποίο έρχεται από τον Αντώνη Κωνσταντινάκη. Το σουτ, τα χέρια του Ρατόπουλου δεν είναι έστοχο. Σαντινάκης, μπάλα. Πάρει το σουτ για τρεις. Δεν είναι έστοχο. Αμυντικό rebound του Ρατόπουλου. Ο Ζούνης. Δημητριάδης 45. Και είναι για τρεις, είναι έστοχος, ανεβαίνει διαφορά. Για φορά ανεβαίνει όλο και παραπάνω. Επόμενα καλάθι για την διαφορά που θα χτίσει η ομάδα των Team DK. Και έχουμε και time out. Επιστρέφουμε σε λίγο. Επιστροφή μετά το time out περιμάδα των Χλάτς. Έχουν κάνει και τις αλλαγές τους. Έχουν την ευκαιρία να μην πως να μειώσουν και θα το κάνουν. Θα πάρει απάντηση για τους Μικράδη, όχι μπάλα δεν είναι εντός. 35-16. Μέχρι μέσα και γίνεται το μπλοκ από τον Πικίδη. Στην επαναφορά θα σκοράρει. Και βάζει τη Λινέως. Ρατόπουλος με την μπάλα αφήνει στον TK. Και Σίδης, Ρατόπουλος, και ανεβαίνει κι άλλο διαφορά, ξαναπηγαίνει στους 19 που ήταν νωρίτερα. Παραφάγει την ομάδα των Χλάτς από τον Κωνσταντινάκη. Προσπάθεια με τυχεία και το καλάθι. Για να κατέβει διαφορά στους 17. Μουσική.
αγωνιστεί. Κρατάει την μπάλα όμως. Κεσίδης. Δεν παίρνει σαρά Κεσίδης. Θα δώσει το Στρατόπουλο. Τελειώνει η επίθεση. Θα κερδίσει το φάουλ. Το εκεί στη γραμμή των Βολών. Δεύτερη μοσόχη. Συνέχεια ο Ανατόπουλος θα κάνει το φάουλ πάνω στην κίνηση του Βούζου. Επίσης θα κάνει η ομάδα των Λάφων να μπορέσει να σκοράρουν. Πάλι στα χέρια του Βούζου. Θα σα πάρει και το σουτ. Μπάζος δεν κάνει χατήρια. Το λιμπάν τον Λινάκη. Φάουλ από τον Κεσίδη. Θα οδηγήσει τον Κουκοβίδη στην γραμμή των Βολών. Πολύ εντός. Δύο στις δύο. Και αυτό 22 λίγο πριν το είναι μέση της δεύτερης περίοδου. Μερπέρης θα αφήσει στον Στανίτσα, ξανά Μπερμπέρης. Δεν μπορεί να σκοράρει. Κρατήσαμε στην μπάλα. Στανίτσα θα πάρει το σουτ. Θα χωρίς επιτυχία. Κοβίδης. Θα αφήσει. Πολύ ωραία. Ο Κικίδης. Το καλά θα έρθει. 38-24. Μπερμπέρης εκεί πέρα θα καταφέρει, ξεφύγει πολύ έξυπνα για σκοράρι. Το λάθος δεν θα γίνει, θα σωθεί από τον Πικίδη. Και τι απάντησε του Λεωνέντο Κλάτ. Την νέα μπιπάδα στον Κεσίδη. Ο Μπερμπέρης θα σκοράρει. Παίζοντας έξυπνα με την πλάτη. Κωνσταντινάκης, μπάλα στα χέρια του Κοκοβίδη. Βουζός στη γωνία, χωρίς στοιχεία. Γραπώνει εκεί πέρα ο Μπερμπέρης στο rebound. Στανίτσα στον Τιλινέο. Μπερμπέρης θα βρει τον Κεσίδη. Θα πάρει το σουτ. Καλή επιλογή. 45-26. Η άμυνα του Στάνιτσα είναι αυτή που δεν θα αφήσει την επίθεση των Χλάτς να συνεχίσει με μερικά δεύτερα. Στην
συνεχίσουμε λοιπόν. Ο Μπερμπέι στόδησε το κορδόνι και οι Χλάτσε θα σκοράρουν, ναι. Από το σούτ του Κίδη. Κατάει ο Μπερμπέρης με την Κινέα ο σκοτός. Τεσιανός χωρίς καλά, μόνο φάουλ. Πολύ εύστοχη. 2-2. Διαφορά είναι αρκετά μεγάλη. Με το παρόν είπαμε η ομάδα των Team DK είναι αυτή που έχει συνηθίσει να το κάνει αυτό. Να ανεβάζει διαφορές πολύ εύκολα. Το φοβίζουν την μπάλα. Κάνει μέχρι μέσα, δεν σκοράρει. Ούτε σε δεύτερη. Rebound το οποίο παίρνει ο Τουκίδης. Θα πάει μέχρι μέσα. Περιμένει την μπάλα τον κόψει πουθενά. Για τρεις το σουτ στην Στεφάνη. Τεφσιανός μπορεί σε δεύτερη προσπάθεια η ομάδα για τους Team DK. Σε 39-32 λεπτά για το τέλος του μηχρόνου. Καρδιά Βορύδης. Καλά και φάουλ. Μέσα 49-33. Πήρες για την ομάδα των για τους Team DK. Τη γωνία στα νίτσα στο σουτ. Από το έμεσο στο άμεσο τρίποντο. Κάτω και το κλέψιμο. Θα απολαύουν τον βιασμό, δύσκολο. Ας πιάνω, απλά θα πάρει το σουτ. Μπορεί να μην σκοράρει. Και στα ανοίξει στις βγάλει εκτός. Το Κοβίδης. Μπάλα. Θα κυκλοφορήσει. Ήταν ηρεμία η Χλάτς. Χωρίς επιτυχία, 52-33 παραμένει. Ζουζούνης, δεν υπάρχει το καλάθι. Στο λεπτό πλέον για το ημίχρονο. Αμυντικό rebound, μάλλον η τελευταία επίθεση της Team DK. Μπορεί και της όλης δεύτερης περίοδου. Έντυκα ακόμα ένα, τα δεύτερα, Τεφσιανός. Είναι φάουλ, χαμηλά, είναι το τέταρτο φάουλ, ομαδικό στην τους Χλάτς.
Μπερμπέρης, γίνει το κλέψιμο για τρεις, εκτός και τέλος η δεύτερη περίοδο, 52-33 το σκορ του Team DK. Επιστρέφουμε για την δεύτερη περίοδο, την οποία ξεκινάει η ομάδα των Λατς. Είναι το καλάθι που φύγει και γρήγορα από τα χέρια του Καραγιαβουρίδη. Κάνει το 52-35. Και Σίδης δεν σκοράρει. Καμπούρης στο rebound. Και έχουμε βήματα. Δημιουργείο. Βάζω σε πιανό. Φαίνεται σκέφτον τη DK. Συνεργάζονται οι δυο τους. Σε πιανός δεν μπορεί να σκοράρει. Rebound από ποιον. Το rebound θα το πάρει ο Φτυρικάκης. Πολύ αγαμπούρη για τρεις. Στεφάνη. Rebound το Σάρι σε... με την ομάδα των DK να μπορούν, γιατί όλοι όπως οργανώθηκαν στο είναι κατά στο rebound. Ανεβάζουν την νέος. Γίνει το κλέψιμο κατά Γιμπουρίδης. Για σκοράρι. Διαφορά στους 15 πλέον, 52-37. Χρειάζεται και Σίδη. Και η μπάλα είναι... είναι φάουλ. Το οποίο θα κάνει ο Φιντερακάκης πάνω στον νόμο και Σίδη. Η Μητριάδης θα πάρει το σουτ. Ζευσιανός ο rebound θετικό. Σπαθεί. Παρά την κίνηση του, την άμυνα του Καραγιαβουρίδη, μπορεί να σκοράρει. Και βάζει 17. Υπάρχει γρήγορη απάντηση από τον Σανδράκη. Πάντα δεν έχει τίποτα το Στεφιανό. Μετά από πολλών χεριών υπάρχει το μεριμπάνδυντικό εδώ πέρα. Η επίθεση των Λατς. Σαρίσαν την μπάλα. Καραγιαβουρίδης. Πάει μέχρι μέσα. Και να σκοράρει πολύ ωραία. Παραμένει σε καθαρή διαφορά πλέον. Εκεί πέρα κυμαίνεται στην τρίτη περίοδο. Ο Μητριάδης που έχει στοιχεία. Θα διαβούνται στο rebound. Καμπούρης στη γωνία. Αλεξανδράκης στο σουτ. Μπάλα χωρίς την βοήθεια. Τηλινέος θα τρέξει εναντίον των πάντων. Παραλύνω το καλάθι του φάουλ. Μόνο το φάουλ πήρε εδώ πέρα. Δύο φορές για την Τηλινέου. Πρώτη έφεχη. Σαρίς
15 στα 10 και την δεύτερη που ήταν δεύτερη βολή. Το γίνει το κλέψιμο της Σίδης. Τον DK θα πατήσει το stop για σκοράρει το ταβλό. Καραγεβουρίδης το σκοράρει. Η απάντηση δίνεται άμεσα από τον Σιφιανό. Σε καθά είναι πάμε η διαφορά που θα μένει σε αυτά τα επίπεδα. Πάμε να κλάσσα, θα ξανακατεβάσουν, Γιαβουρίδης. Πολύ έξυπνα θα σκοράρει κατά από τα χέρια του Τσεψιανού. Είναι έστω και για λίγο. Άρχιε τους δύο σκλάτς. Τρεις, 60-47, σκορ, βουζούν την μπάλα. Δημητριάδης στο σουτ, έστοχος. Καραγεβουρίδης με την μπάλα. Στα χέρια του Κίδη. Δεν είναι έστοχος το σουτ, είναι παραφορά όμως. Θα μπορέσει Καραγεβουρίδης να μειώσει την ψαλίδα ξανά. Κατά τους 13. Θα σου σκοράρει την τριάδη φορά. Στανίτσας για τρεις. Έστοχος. Για 5-49 στο δεύτερο μισό της τρίτης περίοδου. Θα δούμε αν θα υπάρχει απάντηση. Δεν είναι σκοράρει σε αυτή την περίπτωση του Πυρακάκης. Μπάλα. Κρατόπουλο, υπάρχει μια πολύ καλή άμυνα. Θα τον εμποδίσει. Όμως δεν υπάρχει απάντηση. Υπάρχει αντισυχτή, δηλαδή δεν υπάρχει καλά. Θα την βλέπω τον Λοχλάτς. Ξανίτσας για τρεις. Στην Στεφάνη, ριμπάουν από τον Πυρακάκη. Κίδης, Καγιά Βουράκη, Βουρίδης και Βίστο Φάουλ. Είναι το πρώτο μαδικό. Και τις δύο πλευρές να ξεκουράσουν. Μπούζος στον Καραγιβουρίδη. Κουκίδης θα πάρει προσπάθεια. Καλά και φάουλ. Για βάζω 14, μπορείς να πάρεις στους 13 αν είναι εσωτική βολή. Κιλκίδη. Όμως δεν είναι. 15-51.
λεπτά. Και ούτε για το τέλος της περίοδου. Πολύ ωραία πάσα του Ζούνη και το καλά του Δημητριάδη. Η απάντηση δεν δίνεται τα χέρια του Βούζου. Αδεγμένη μπάλα στο κλάτ. Είχε εσύ. Για τους φλαχ χωρίς επιτυχία. Κύριε Πασχολάρη, Βάσκετ Κυριακίδη. Για απέναντι για τον Ρατόπουλο. Αν δεν μπορεί να σκοράρει το σούτου. Για τρεις ο σούτου από την γωνία. Χωρίς επιτυχία. Παραμένει το 67-51. Και την ομάδα για τον Team DK. Και Ρατόπουλος θα κερδίσει το φάουλ. Όλοι τέχουν να βοηθήσουν καλά ευτυχώς. Είναι παιχνίδι που στο μπάσκετ τι να κάνουμε. Ρατόπουλος στις δύο βολές. Εκτός, αλλά θετικό rebound στα Νίτσα. Και ο Ρατόπουλος σκοράρει. 70-51, διαφάσεις 19. 100 δευτερόλεπτα πλέον για το τέλος της τρίτης περίοδου. Στα Νίτσας πήρε το rebound, μπέρδεψε τους αντιπάλους πριν. Και τώρα θα κερδίσει ο Καραγεβουρίδης. Είμαστε στο γεγονό τέλο. Είναι και 31 για πώ θα ακριβεί. Έσοχη βολή. Δύο στις δύο. Κωνσταντινακάκης περνάει. Και Σαρής. Ζούνης θα τρέξει, την τρίτης γρήγορα από το πέντε. Περιμένεις. Στανίτσας. Πολύ γρήγορη κυκλοφορία. Χωρίς αποτέλεσμα όμως. Κατοχή πως θα παραμείνει στην ομάδα στο στρατηγική. Καθώς βγαίνει εκτός από τους φλατς. Ας διεκδίκηση. 14 δευτερά στα χέρια τους. Ρατόπουλος. Φάουλ. Περισμένο. Τον Κωνσταντινακάκη. Πολύ πρώτη εύστοχη. Τα 2-5-3, 19, 1 και 10, 1 και 11 για το τέλος της τέτοιης περίοδου. Εδεβάζει Κωνσταντινάκης. Τα νομένα ανοιχτά θα μπορέσουν λίγο, έστω και λίγο να μειώσουν στο τέλος. Ο Τουκίδης είναι η αρχή πάντως. Ο Ζούνης στην μπάλα. Στανίτσας για τρεις, χωρίς επιτυχία. Καπετάνος. Παραδίδεται στον Κωνσταντινάκη. Για αυτό που θα οργανώσει.
Σαρής. Το κλέσιμο θα γίνει του Κίδης. Η κατοχή είναι για τους Κλάτς. Νομίζω. Για τους Κλάτς, 9 δεύτερα. Διεπίδεση τους 31,7 για το τέλος της περίοδου. Ωραίος να σκοράρουν, καπετάνος για τρεις. Την πάση Στεφάνης. Και όλη η επίθεση είναι στα χέρια της Team DK. Με το κέντρο Ρατόπουλος. Θα πάρει το σουτ. Εύστοχο. 74-55. Και πολύ μακριά. Στο ταμπλό, 94-55, τέλος τρεις περιόδου για την ομάδα για το Team DK. Θα προηγούνται χωρίς κάποιον. Όχι μια δυσκολία, στο συν 19 θα κλείσει εδώ η περίοδος. Επιστρέφουμε για την τέταρτη περίοδο του αγώνα. Team DK στην επίθεση. Έχουν τη διαφορά σε ασφάλεια. Δεν έχουν δεχτεί απειλή μετά την αρχή της πρώτης περίοδου. Διαφορά έχει κρατήσει αρκετά ψηλά επίπεδα υπέρ τους. Δεν ξέρω αν θα μπορέσουν να αποκριθούν. Αλλά καμιά φορά όλα μπορούν να αλλάξουν από μία φάση. Ο Ζούνης μπάλα περνάει στα χέρια του Σεφιανού και κερδίζει και φάουλ. Πρώτη βόλη του Στεφιανού εύστοχη. Εβδομήντα έξι πέντε εφτά. Και εδώ φάουλ, το οποίο θα κάνει την εκεί, θα μετρήσει το καλάθι. Σχεδόν με το ίδιο νόμισμα. Έμεσο τρίποντο. 76-60. Ζούνης μέχρι μέσα το μπλοκ από τον Τσικίδη. Δεν γίνει επιθυμένη επίθεση. Ο Ζούνης θα πάρει ψηλά το rebound. Αφήνει στον Στεφιανό. Καπετάνος πιέζει. Αλλαγή δικαίες στη θέση του Ζούνη. Και φτιάχνω την μπάλα. Δικαίοι δεν σκοράρει. Την πάνω τα πω. Κανέναν μπάλα για το Κλάτ. Να δούμε αν οι Χάτς θα μπορέσουν να λιώσουν. Κωνσταντινάκης, δίνει το κίδι. Έχει δείξει σημάδια η ομάδα του τον Χλάτ ότι μπορούν να μειώσουν, να απειλήσουν. Λίγο πέσει συγκέντρωση, το παιχνίδι ήταν πολύ διαφορετικό. Αλλά ξέρουμε και ότι η Team DK είναι μια ομάδα με πολύ δυναμικό ρόσερ. Μια ομάδα που είναι αρκετά, αρκετά ψηλό μπασκετικό IQ. Σε κάθε δείγμα μπάσκετ, στο ψηλό παιχνίδι, στο σουτ. Το ατομικό και σωματικό τους.
είπαμε και νωρίτερα, θεωρείται τα φαβορί κατά πολλούς για την Master. Λοιπόν, μου σκόρουν το κλατς στο δεύτερο όμως μπορείο του Κίδης να κάνει το 76-62. Δικαίει Σεψιανός, σούτ για 3 και time out στην ομάδα των Flats. Μετά από το πέρας, κάτι παραπάνω από 2,5 λεπτά στην τέταρτη περίοδο. Επιστρέφουμε για την time out, όπου το σκορ είναι στο 79-62. Μπορούμε να δούμε λίγο την διαφορά. Να αυξάνεται ώστε να μειώνεται σαν κύμα λίγο με δύο ομάδες. Μία θα πάει μία πάνω, μία η άλλη. Αλλά διαφορά το προβάδισμα είναι υπέρ της ομάδας των υπέρ της CDK και συνεχής ζωή. Αλλά το πόσο είναι η διαφορά είναι αυτό που κυμαίνεται συνέχεια. Για να δούμε την επίθεση ξανά τον Χλάτς. Λείψουμε 19. Εκεί θα μείνουνε. Το τρίποντο τον Καμπούρη δεν ήταν εύστοχο. Υπάρχει γρήγορα καλάθι. Ανεβαίνει πάνω πλέον στο 2. Πάνω από 20 είδαμε μια στιγμή μόνο διαφορά να ανεβαίνει. Με και στην απέναντι πως θα μπορεί να αυξηθεί. Είναι η στιγμή της TDK που είναι ψηλά στο κύμα βασκετικό. Ως σύνθεση Κυριακίδη. Πήρες χωρίς που δέσμασε πρώτο, ούτε σε δεύτερο. Rebound από τον Φιντηρικάκη. Η επίθεση είναι εύστοχη από την πλευρά των Χλάτς. Καρδιαβουρίδης κατεβάζει διαφορά στους 20. Είναι δύσκολο το να ανατραπεί η βάσκη της ροής του αγώνα. Υπάρχουν όμως 5,5 λεπτά για την έλεξη του αγώνα. Θα δούμε μήπως γίνει κανένα θαύμα. Κεσίδης για 3, Στεφάνη. Καρδιαβουρίδης στο rebound. Μπάλα στα χέρια. Δεν υπάρχει καλάθι, δεν υπάρχει φάουλ. Στεψιανός στον Ιμνέο. Καλά Στεψιανός, θα πάρει το σουτ. Στεφάνη και rebound. Από κανέναν η μπάλα είναι Φλάτ. Επιστρέφει στα Μίτσας. Μπάλα, θα είναι μέχρι μέσα μόνος του, θα σκοράρει. Δηληνέος. Παρέμβαση του ποδιού του Αλεξανδράκη. Από εκεί παραμένει στους Team DK. Θα επιστρέψει Ρατόπουλος στη θέση του Φιανού. Δικαίει τον Κεσίδη, θα πάρει αυτό το σουτ. Χωρίς καλάθι. Καβούρης. Yeah.
Ρουίς κρατάει. Θα το κλέψιμο ο Φιλινέος. Περάσει πολύ ωραία από τον Αλεξανδράκη. Και γίνεται το κλέψιμο από τον Πυρακάκη και υπάρχει ένα αθλητικό φάουλ. Θα κάνει ο Στανίτσας. Οπότε η Πυρκάκη θα διηγηθεί στη γραμμή των Βολών. Εκτός, 84-68 παρέμεινε. Θα γίνει και επαναφορά από την πλάγια γραμμή. Πάλι στον Τυρακάκη. Καραγκιαβουρίδης. Θα γίνει κλέψιμο, θα γίνει από Στανίτσα, αλλά δεν θα ολοκληρωθεί επί της ουσίας. Καπετάνος. Και για τρεις. Ο δεύτερος μήνας είναι 17. Αν κάνουμε την υπόθεση ότι ο αγώνας τελειώνει εδώ πέρα, είναι η μικρότερη διαφορά που έχουν κερδίσει. Είναι 17. Υπάρχουν άλλα 2 και 51. Να δούμε τι και πώς και ποιος. Στα χέρια του Αλεξανδράκη, θα πάρει το σουτ. Στεφιανός, δικαίει ξανά Στεφιανός. Απ' τη γωνία και για τρεις, χωρίς καλάθι. Την Πυρκάκης, θα πάρει το rebound, θα δώσει στον Καραγιαβουρίδη. Στο Καπετάνο δεν θα γίνει. Θα συγκλοφορεί ο Πυρκάκης για το ταμπλού χωρίς επιτυχία. Όμως Βιλνίος κατεβάζει. Το σώτο Στανίτσα, Στεφάνη. Λοιπόν τον DK δεύτερη επίθεση. Low look πάσα και Στεφιανός στο καλάθι. 89-70. Ξανδράκης κατεβάζει. Καγιαβουρίδης θα πάρει το σουτ. Όμως μπάλα δεν έχει στόχο. Ζούνης θα ψάξει τον DK, θα τον βρει. Μάλλον παραμείνει σε χέρια του στην ομάδα του Steam DK. Μέχρι πάει του καπετάνου. Ξέρα τα ίδια. Το κλέψιμο δεν θα γίνει από τον καπετάνο, κρατάει ο Ιατόπουλος. Στεφιανός και τώρα ο Ζούνης. Εδώ θα γίνει το κλέψιμο, αλλά δεν θα κρατηθεί. Ένα και 10 για το τέλος, 9-70. Την DK. Και εδώ έχουμε το μπρος πίσω. Την νέο
Σάσα που θα στα συγκρατήσει την μπάλα για την παρέμβαση, αλλά είχε πατήσει στο δικό τους μισό. Ανάποδο σκηνικό, καπετάνος τώρα έξω. Μπάλα, την δικαίη μπάλα. Φιλινέος. Δαβίδος Σεψιανό, αυτός από απόσταση, Στεφάνη. Δικαίη. Σεψιανός και πάμε σε ποιον καταλήγει. Στον Έσο Χωρατόπουλο. 91-70, 45 δεύτερα για το τέλος του αγώνα. Καπετάνος Τυρικάκης. Μιξανδράκης μπάλα. Ψάξει ποιον. Καγιαβουρίδη. Και φάουλ του Ρατόπουλου. 28,5 δεύτερα. Ανδράκης. Άμα θα υπάρξει καλά στο τέλος, θα μειώσει ας για λίγο. Καγιαβουρίδης θα το βάλει. Θα τα τελευταία επίθεση. 91-72. Σεψιανός. 93-72. 16,1. Μάλλον θα είναι τελευταία επίθεση. Όχι. Καγιαβουρίδης θα την αφήσει την μπάλα. Και έχουμε το τέλος της αναμέτρησης. Team DK Clutch 93-72. Ακόμη έναν αγώνα χωρίς ήττα Team DK. Θα δούμε πότε θα είναι αυτή η πρώτη ήττα να έρθει και την ομάδα της Team DK. Αυτά ήταν για τον σημερινό αγώνα. Τώρα πάμε για τον επόμενο και για τις δύο ομάδες.